Μια καταγγελία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για παρέμβαση του κυρίου Σαλμά σε κρεμή δικαστική υπόθεση. Με αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ να ζητά την αποπομπή του, να τον αποπέμψει ο κύριος Μητσοτάκης. Πώς το διαχειρίζεστε εσείς αυτό? Από τον ΣΥΡΙΖΑ λένε για παράδειγμα ότι να ποιοι κάνουν παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Καταρχήν θα πω το εξής. Τουλάχιστον από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, γιατί για να είμαι ειλικρινής δεν έχω διαβάσει την ίδια την απόφαση της Ένωσης. Καταγγελία είναι καταγγελία. Την απόφαση. Ναι. Αυτό λοιπόν που έκανε ο κ. Σαλμάς είναι ότι, αν κατάλαβα καλά και διορθώστε με, έχει επικοινωνήσει με κάποιον εισαγγελέα για την προσωπική του υπόθεση, όχι για υπόθεση τρίτου. Όχι, για προσωπική του υπόθεση. Είναι λοιπόν για την προσωπική του υπόθεση σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση της διαδικασίας. Mm-hmm. Αυτό που υποθέτω ότι πολλοί πολίτες θα θέλουν να το κάνουν, γιατί σε πολλές περιπτώσεις. Ναι, αλλά δεν έχουν την πρόσβαση οι πολλοί πολίτες. Ο κύριος Σαλμάς την έχει. Είναι κάτι το οποίο έχει. Θέλω να πω, να μην παραλληλίζουμε. Ναι, εγώ αν δικάζομαι για κάτι, δεν μπορώ να πάρω τον εισαγγελέα να του πω: άντε, παιδιά, βγάλετε τι θα κάνετε. Συμφωνώ μαζί σας. Οπότε σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα έπρεπε να απέχει. Έτσι, κάποιος είτε είναι βουλευτής είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, είτε αυτό που λέμε δεν προβλέπεται. Από εκεί και πέρα όμως μην πάμε να παραλληλήσουμε κάτι σε σχέση με την υπόθεση της συγκεκριμένη, γιατί εδώ μιλάμε για ευθεία ενδεχόμενη φυσικά. Συμφωνείτε όμως ότι δεν έπρεπε να πάρει τηλέφωνο? Συμφωνώ. Άλλωστε, να συμπληρώσω εγώ εδώ πέρα ότι υπήρχε και η περίπτωση του κύριου Πολάκη, για την οποία έχει γίνει συζήτηση. Που με είχε τον κύριο Στουρνάρα. Με τον κύριο Στουρνάρα. Εντάξει, δεν δικάζω. Ναι, αλλά όμως. Έχουμε όμως και τόσα πολλά ωραία θέματα, όπως να μιλήσουμε.